έξω νύχτα και σκοτάδι και σιωπή. Ούτε ένας φίλος να του πω τη μοναξιά μου. Απ' τον φεγγίτη πως θα δω τον ουρανό. Με την καρδιά να θυσιάσω την καρδιά μου. Γύρω μου ο κόσμος φτωχός, παίρνω κομμάτι από φως και αγαπώ και ελπίζω και παλεύω. Ο άλλος να γίνει αυτός, δίχως να ξέρω το πώς. Ούτε γνωρίζω αυτό που γυρεύω. Ετοιμάζομαι και βλέπω κι απορώ πως μέσα στο άπειρο χωράει το όνειρό μου. Πως πληγωμένη ταξιδεύει η καρδιά πάνω απ' τα σύννεφα στ' αστέρι άλλου κόσμου. Γύρω μου ο κόσμος φτωχός, παίρνω κομμάτι από φως και αγαπώ και ελπίζω και παλεύω. Ο άλλος να γίνει αυτός, δίχως να ξέρω το πώς. Ούτε γνωρίζω αυτό που γυρεύω. Γύρω μου ο κόσμος φτωχός, παίρνω κομμάτι από φως και αγαπώ και ελπίζω και παλεύω. Ο άλλος να γίνει αυτός, δίχως να ξέρω το πώς. Ούτε γνωρίζω αυτό που γυρεύω. Βρες εγώ, σταμάτα πια να με φωνάζεις Σάγκη και Άγιε. Βασίλης είναι το όνομά μου. Πες μου μόνο τόσο, μόνο αυτό. Σκότωσες, για δεν σκότωσες, ε! Όχι, δεν σκότωσα. Είδες, το ξέρα εγώ. Έμοιαζα πολύ με το Φωνιά. Πόσο πολύ βρε παιδί μου, δίδυμος αδελφός σου ήτανε. Παναγίες και Βασίλης οι καλύτεροι φίλοι. Όσοι όμοια κι αν είναι, τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες έχουν. Για να δούμε στο μέλλον τι στράτα θα τραβήξει ο καθένας τους. Γεια. Γεια. Εσύ δεν είσαι η αρχοντή του Κώστα του Παρά? Ναι, εγώ είμαι. Εσύ που με ξέρεις? Πού σε ξέρω, όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει. Μίλησα μαζί της στο πανηγύρι και κάτι έγινε. Παντρεμένη γυναίκα και παντρεμένη γυναίκα. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου τα πελάκια. Ξέρω τι φλόγα που έχεις μέσα σου για αυτή. Έλα μωρέ Καρδάση, έλα άντε. Έλα να με φυλάξεις. Άλλωστε δίκιο έχεις, δεν πρέπει να πάω σπίτι της. Που αμάρτησε, θα μείνει έξω, θα συνέχιζε μαζί, θα μπόραγε όπως τον μπόρεσε. Για την αγάπη του Θεού, Βασίλη, εκείνος επάνω στο σταυρό συγχώρησε. Εκείνος ήτανε Θεός, μητέρα. Εγώ πώς? Είδατε, παιδιά,
Είδατε. Ένας ληστής. Κατάδικος. Ποιος ξέρει πόσα κρίματα τον βάραιναν. Ίσως απάνω στη ληστεία του να έχει σκοτώσει και άνθρωπο. Σαν εμένα ήταν αυτός ο δόλιος. Σαν εμένα. Τι λες, βρε. Σκότωσες εσύ ποτέ σου άνθρωπο? Ναι, Άγιε, σκότωσα άνθρωπο. Ο Σδερβός είναι Φωνιάς, όπως αδελφός μου. Μια φτωχή γυναικούλα ήτανε. Έβγαλε μια κραυγή και έπεσε κάτω ξερή. Τι να έκανα εγώ? Έπρεπε να φύγω. Ανά το βράδυ στις ειδήσεις άκουσα, Άγιε, πως πέθανε. Ανακοπή είχε πάθει. Κάηκα, Άγιε. Κάηκα. Δε φταίει η εξομολόγηση που δεν ηρέμησες. Δεν ήταν η πρώτη σου αμαρτία ο φόνος. Η κλεψιά ήταν. Το είπαμε αυτό. Τώρα θα πάω και θα εξομολογηθώ ξανά. Θα τα πω όλα από την αρχή. Έτσι όπως πρέπει. Έτσι, μπράβο. Βασίλης, δεν είναι δυνατόν. Λες να... Τι έγινε, Γιάννη, το γνωρίζεις τον κύριο? Όχι, όχι, Μιχάλη. Μου φάνηκε πως ήταν ένας παλιός γνωστός μου. Θα σας περιποιηθώ ιδιαιτέρως, κύριε Κρανιά. Ιδιαιτέρως. Κοίτα σύντοση. Κοίτα να δεις. Αλλά και τόσο ίδιοι, βρε παιδί μου. Να, πρέπει να ξεχάσεις. Πώς να σου το πω? Να το ξεπεράσεις. Ποιο? Εκείνο με τον αδελφό σου. Καίγεσαι, Παναγιώτη Κρανιά. Καίγεσαι. Λοιπόν, θα σας γυρίσω εσάς στο σπίτι σήμερα και εγώ αύριο πρωί ξεκούραστος θα φύγω για την Πελοπόννησο. Μα τι τον έχει πιάσει να πάει στην Πελοπόννησο? Δεκαέξι του Δεκέμβρη ήταν. Νύχτα πηγαίνοντας για 17. Ώστε έτσι, κύριε Κρανιά, ο δολοφόνος πάντοτε γυρνά στον τόπο του εγκλήματος. Θυμάμαι όπως τότε. Χλωμό, τρομαγμένο. Προσπαθεί να μου αρπάξει το μαχαίρι, να μου γλιτώσει τη ζωή. Καλή χρονιά, Άγιε. Καλή χρονιά. Βιντεοκασέτα. Βιντεοκασέτα από αυτές που βάζουν και βλέπουν στην τηλεόραση. Τι έκανες? Τι έκανες εδώ? Εμένα η ζωή μου είναι εδώ. Τρέχα εσύ στα χιόνια και στα έλατα. Χαλάλη σου. Τι λες, βρε Άγιε, σοβαρολογείς? Δηλαδή για να σώζεται κάθε εγκληματίας θα μαραζώνεις εσύ μες στη φυλακή? Σας θυμάμαι όλους, παιδιά. Θα είστε όλοι εδώ. Στο κομποσκήνι μου.
Γέροντα. Θέλω να μονάσω, Γέροντα. Έχω ευλογία να μείνω στο μοναστήρι σας. Θέλεις να φύγεις, Πάτερ Βυσσαρίων. Το καταλαβαίνω. Θέλεις να πας σε καλύβι μόνος. Ξέρεις τι ώρα γύρισε πάλι αφού τη νύχτα στο βράδυ? 2:30. Τι να κάνουμε Παρασκευή? Να τη δέσουμε. 20 χρόνια πήγε. Με συγχωρείτε κυρία, μπορώ να σερβίρω? Σε κανένα τέταρτο Κατερίνα, να έρθουν και τα παιδιά από το σχολείο. Μάλιστα. Μπράβο, παλικάρι μου. Λεβέντη μου. Μπράβο. Αν θυμάμαι καλά, κοντεύουν τα γενέθλιά σου, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι δώρο να σου πάρω. Θες επιτραπέζιο, θες υπολογιστή, θες ποδήλατο, ό,τι θες. Λέγε. Μια βίβλο θέλω. Αυτό. Βίβλο? Τι βίβλο βρε Αργύρη τώρα? Μια μεγάλη, με ζωγραφιές. Έλα βρε Αργύρη τώρα, καλοκαιριάτικα θα κάθεσαι να διαβάζεις? Καλύτερα να πάρουμε κανένα παιχνιδάκι, να παίζεις. Όχι μπαμπά, βίβλο θέλω, σε παρακαλώ. Εντάξει παλικάρι μου, εντάξει. Ό,τι θέλεις εσύ, τελείωσε. Ό,τι θέλεις. Μπαμπάκα μου, είσαι ο καλύτερος. Παιδάκι μου, μεσημέρι έγινε. Α, ναι, δεν το κατάλαβα. Τι έγινε, τι τρώμε σήμερα? Κεφτεδάκι με πατάτες στο φούρνο, το αγαπημένο σου. Τι έπαθε πάλι ο μπαμπάς? Πάλι τα ίδια. Έλεος πια εδώ μέσα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και το έλεος καταδιώξει πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
και το κατοικίν με ενίκο κυρίου εις μακρότητα ημερών. Περιμένουν, κύριε, τα παιδιά σου. Πρώτη φορά έρχομαι, Νίκο. Δεν έχω ξαναεξομολογηθεί. Αγχώνομαι. Τι να του πω και πώς. Μη φοβάσαι. Ο γέροντας καταλαβαίνει πριν τα πεις. Και έχει πολύ αγάπη. Παύλο, έλα παιδί μου, μη φοβάσαι, έλα στην καλοσύνη του Θεού. Βλέπει ο γέροντας. Έχει χάρισμα. Αξίωσέ με, Παναγία μου, να κατεβώ στη λειτουργία σου. Παπούλη! Παπούλη! Καλά πάω για το καλύβι του πατέρα Βυσσαριώνα. Μαζί του μιλάς, παιδί μου. Τι τον θέλεις τον Ανάξιο? Γέροντα εσύ είσαι? Κι εγώ με γέροντα. Κι εγώ με. Τι άλλη συμφορά να με έβρει? Με διώξανε από τη δουλειά. Με απολύσανε. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι. Με παράτησε. Που ήταν όλη μου η ζωή, γέροντα. Όλη μου η ζωή, καταλαβαίνεις? Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έβαλε και από πάνω το παιδί μου να με βρίζει. Ένα αγόρι έχω, Άγιο του Θεού, μονάκριβο. Τι να την κάνω άλλο τη ζωή? Δεν θέλω να ζήσω άλλο, γέροντα. Όλο στο μυαλό μου ήταν να αυτοκτονήσω. Δεν μπορώ, θα βάλω τέρμα στη ζωή μου. Θα αυτοκτονήσω, γέροντα. Ησύχασε, παιδί μου. Ησύχασε. Στάσου. Στάσου να κουβεντιάσουμε λίγο ήρεμα. Να αυτοκτονήσεις, λες? Εσύ που έχεις πατέρα το Θεό, που είναι ο ίδιος η ελπίδα και η ζωή. Όχι, παιδί μου, δεν το σκέφτεσαι σωστά. Η ζωή είναι δώρο του Θεού, μονάχα του Θεού. Κοίταξε γύρω σου. Όλα τα φτιάξε ο άνθρωπος. Καράβια, αεροπλάνα, σπίτια, μηχανήματα, όλα. Ζωή όμως δεν έφτιαξε. Ούτε και θα φτιάξει ποτέ. Γιατί εκεί έχει εξουσία μόνο ο Θεός. Αυτός τη δίνει και αυτός την παίρνει. Πώς λοιπόν θα χαλάσουμε εμείς το δώρο του? Ε? Και αν έχει πίκρες η ζωή, παιδί μου, είναι γιατί είναι μια σκάλα μακριά και δύσκολη. Αρχίζει από εδώ, από τα δάκρυα της γης, και τελειώνει εκεί, στη δόξα του ουρανού. Αν
Ανέβηκε ποτέ κανείς μια σκάλα δίχως κούραση? Μα πάλι πες μου, είναι λογικό να σπάσουμε μονάχοι μας τούτη τη μονάκριβη σκάλα και αντί να φτάσουμε στην ευτυχία του ουρανού, να τσακιστούμε στην αιώνια κόλαση? Ο Θεός να μας φυλάει, παιδί μου. Είναι τρέλα αυτό. Γιατί δεν ανεβαίνουμε μόνοι μας αυτή τη σκάλα? Όταν μας κόβει η ανηφοριά και λέμε άλλο δεν μπορώ, τότε κατεβαίνει ο Θεός, έρχεται και μας παίρνει στην αγκαλιά του. Υπομονή χρειάζεται, παιδάκι μου. Να ξέρουμε να περιμένουμε. Υπομονή. Έτσι, παιδί μου, όπως είπαμε, άντε να πας τώρα στην ευχή του Θεού και να έρθεις πάλι να σε δω. Σε περιμένω. Την ευχή σου, Γέροντα. Θα ξανάρθω, Γέροντα. Θα ξανάρθω. Ειδοποίησες τον Ιλαρίον τον γιατρό? Ναι, έρχεται. Τι συμβαίνει, τι έπαθε? Υποθύμησε, Γέροντα, τον βρήκαμε πεσμένο κατά γης, λίγο πιο κάτω από εδώ. Για να δω. Α, πολύ γρήγορα. Παναγία μου, μητέρα του Θεού, δεν έχει καθόλου σφιγμό. Πολύ γρήγορα, κάνε κάτι, συγκετεύω, σώσε τον. Αν δεν ήταν ο Γέροντας, εγώ θα ήμουν ακόμα... Σώπα, Δαμιανέ, ξέρετε τα αυτά. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Κάμε προσευχή. Βεβισαρίωνα, κάμε αγάπη. Μη φεύγεις. Κύριε μη, άφησε το λίγο ακόμα, κύριε, για τον ονάξιο του Μιλαρίωνα. Δόξα σοι ο Θεός. Άρχισε να εκφράσει ο γνώσης του. Δόξα σοι ο Θεός. Βυσσαρίων, αδελφέ. Κύριε, λες τον Παναγιώ. Με ακούς, λες.
Ξέρω πώς με ακούς. Παναγιώτη. Θα λαιήσει ο Θεός τον Παναγιώτη. Είναι σίγουρο αυτό. Όμως εσύ Παναγιώτη. Πρέπει να είσαι ζωντανός. Γερός για να το δεις. Όχι μονάχα από τον ουρανό. Μα και στη γη. Κύριε Θεός. Αγιώτη. Πρέπει να το είχε από παλιά αυτό. Πρέπει να έχει πάθει πνευμονία ή πλευρίτιδα. Και του έμειναν κατάλοιπα. Παναγιώτη. Κύριε ελέησε το Παναγιώτη. Κύριε ελέησε. Το Παναγιώτη, Κύριε ελέησε. Καμία αγάπη, αδελφέ. Και απάντα μου σε αυτό που σε ρωτώ. Αρρώστησες ποτέ από τα πνευμόνια σου? Μήπως είχες κανένα πρόβλημα με την καρδιά σου? Πέρασες κανένα έμφραγμα? Ναι. Είχα κάτι. Και με φρόντισε ο Γιάννης. Πώς με φρόντισε? Ναι, μόνο που δεν σε φρόντισε όπως έπρεπε. Ας είναι. Θα το κάνω εγώ από εδώ και πέρα. Θαύμα, γέροντα. Θαύμα. Ναι, Δαμιανέ, βγαλμένο από την ανθρώπινη ψυχή. Ξέρετε πόσες φορές έζησα τέτοια θαύματα στις κλινικές, στον κόσμο. Κάτι προσμένει ο Βυσσαρίδας. Θα ζήσει, γέροντα, ε. Θα ζήσει. Έζησε, Δαμιανέ, για τον Παναγιώτη. Μια απλή διαθεσία θα είναι. Δεν μπορεί. Είναι γερό το παιδί. Ο καθηγητής σου, Αλεξιάδης. Γιατρέ, τι συμβαίνει? Είστε οι γονείς του μικρού, του Αργύρη Κρανιά? Ναι. Κύριε Κρανιά, δεν είμαι ακόμη σε θέση να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή? Δεν έχω καταλήξει σε διάγνωση. Πρόκειται για κάτι σοβαρό. Πόσο σοβαρό είναι, γιατρέ? Αυτή τη στιγμή το παιδί έχει πέσει σε κόμμα. Έχει μεταφερθεί στην αντατική και ζωτικές του λειτουργίες υποστηρίζονται μηχανικά. Θα περιμένουμε. Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι μάλλον καθοριστικά. Κύριε καθηγητά, να καλέσουμε και άλλους γιατρούς. Ναι. Να κάνετε ιατρικό συμβούλιο. Να το πάμε στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί στην κατάσταση που βρίσκεται. Ήδη έχουμε ζητήσει τη βοήθεια του κυρίου Στίβεν Σμιθ από το Οχάγιο, ο οποίος βρίσκεται εδώ για το συνέδριο της παιδιατρικής. Είναι ένας από τους καλύτερους παιδιάτρους στον κόσμο σήμερα. Ειδικευμένος στα σπάνια και επίγοντα περιστατικά. Τον κάλεσα αμέσως να εξετάσει το παιδί σας. Και... ούτε κι αυτός μπόρεσε να βρει τα αίτια αυτής της κατάστασης. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι το παιδί μου πεθαίνει και εσείς δεν ξέρετε ακριβώς γιατί? Ηρεμήστε, κύριε Κρανιά. Ηρεμήστε.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήδη όλοι στην εντατική ασχολούνται με το παιδί σας. Πώς αυτό, Θεέ μου. Ήταν τόσο καλά το παιδί το πρωί. Η κατάσταση παραμένει η ίδια. Καμιά βελτίωση. Ειδοποίησαν τους καρδιολόγους, τους νευρολόγους και τους νευροχειρουργούς για να εκτιμήσουν την κατάσταση και την αιτία. Οι ζωτικές λειτουργίες παρουσιάζουν επιδείνωση. Δύσκολη η κατάσταση. Δύσκολη για τα ανθρώπινα δεδομένα. Υπάρχει όμως και ο Θεός που τα ανατρέπει. Αυτός καθορίζει τη ζωή μας. Μην κάνεις έτσι. Θα δεις. Θα γίνει καλά το παιδί. Ας λένε αυτοί. Θα το πάμε στο εξωτερικό. Θα δεις. Νομίζω ότι ψέματα σου λένε. Ένας μόνο μένει να το πάμε. Το Αλεξιάδης ο καθηγητής. Ο Θεός. Ο Θεός Παναγιώτη. Πρέπει να πάμε, να τρέξουμε. Πού? Δεν ξέρω. Οπουδήποτε. Στη Μεγαλόχαρη, στη Τίνο. Στον Άγιο Ραφαήλ, στη Μυτιλίνη. Στη Σίμη, στον Αρχάγγελο που είχαμε πάει πέρυσι. Παραλογίζεσαι, Παρασκευή. Ο πόνος σου σε κάνει να παραλογίζεσαι. Και τι θα κάνουμε. Θα καθόμαστε εδώ με σταυρωμένα χέρια άπραγοι. Ενώ εκεί μέσα το παιδί μας αργοπεθαίνει. Πρέπει να πάμε. Να τρέξουμε, σου λέω. Στον Άγιο. Στο Γέροντα. Στον Άγιο που λένε το Βυσσαρίο. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος, δεν άκουσες?
ασκητής το Γιώρος. Είναι Άγιος, λένε. Όλοι μιλούν γι' αυτόν. Είναι σύγχρονος ζωντανός. Και βλέπει, λένε. Έχει χάρισμα. Τι βλέπει? Όλα. Όλα. Σε κοιτάς και ξέρει ποιος είσαι. Τι έκανες. Τι θα γίνει αύριο. Έλα βρε Παρασκευή. Και τι να πάμε, να του πούμε, να μας πει αν το παιδί θα ζήσει, όχι. Όχι. Όχι αυτό, όχι. Θα πας εσύ. Εγώ δεν μπορώ, είμαι γυναίκα. Θα πας και θα το ζητήσει να προσευχηθεί για τον Αργύρι μας. Είναι Άγιος, λέει, και τον ακούει ο Θεός. Έχει δύναμη η προσευχή του. Να, η Μαγδαληνή του Αντώνη. 12 χρόνια χωρίς παιδί. Πήγε ο Αντώνης αυτόν τον Άγιο, το γέροντα, το Βυσσαρίωνα. Και του ζήτησε να προσευχηθεί. Και αυτός είπε ναι, θα προσευχηθεί. Και μέσα σε ένα μήνα η Μάγδα έμεινε έγκυος. Τυχαίο θα είναι τώρα, Παρασκευή. Κάποτε οι άνθρωποι αρούν να κάνουν παιδί. Τυχαίο. Για σένα όλα τυχαία είναι. Ούτε Θεό πιστεύεις ούτε τίποτα. Μόνο τον εαυτό σου, τη δουλειά σου και τα λεφτά σου. Σώσε τώρα με τα λεφτά σου το παιδί σου, αν μπορείς. Σώμα, Παρασκευή. Δεν είναι όπως τα λες. Δεν είναι. Και τότε πώς είναι. Πες μου εσύ πώς είναι. Ακούς για το Θεό και τρέμεις. Τόσα χρόνια ούτε καντήλι ανάψαμε στο σπίτι. Ούτε νηστεία κάναμε. Ούτε σαρακοστή. Ούτε Παρασκευή. Τίποτα. Ποτέ. Τον αποφεύγεις το Θεό. Σαν να είναι απειλή. Κίνδυνος. Φόβητρο. Γιατί Παναγιώτη. Τι σου έκανε ο Θεός και τον μισείς. Και τον εξόρισες από τη ζωή σου και από το σπίτι σου. Γιατί. Αλλά έτσι είναι. Γι' αυτό γλυκό ψωμί δεν φάγαμε ποτέ. Γιατί Παρασκευή. Σου στέρισα ποτέ σου τίποτε. Τι χαρά Παναγιώτη. Τι χαρά. Δεν μπορώ άλλο. Θα μιλήσω πια. Απόκαμα. Μέχρι και τα παιδιά μας το κατάλαβαν. Ξέρεις τι παράπονα μου κάνει η Φωτεινή για σένα. Τόσα χρόνια ποτέ δεν γέλασε το χείλη σου. Πάντα σκεφτικός, μουντός και απόμακρος. Τις νύχτες παίρνεις ηρεμιστικά για να κοιμηθείς. Νομίζεις ότι δεν το ξέρω. Το ξέρω, Παναγιώτη. Το ξέρω. Και στα κρύβεις τους χαρτοφυλακές σου.
Στον ύπνο σου ξέρεις ποιο όνομα φωνάζεις. Τον αδερφό σου. Βασίλη. Βασίλη λες. Θυμάσαι τότε στα Ζαγοροπόλια. Μου είπες να μη σου πω ποτέ ξανά γι' αυτό. Μα τώρα θα σου το πω. Έφτασε η ώρα, θα σου το πω. Σε κυνηγάει ο αδερφός σου, Παναγιώτη. Σοβαρά, σκαμπή. Θα σου πάσω. Όχι τώρα. Όχι πια. Καίγεσαι για τον αδερφό σου, το ξέρω. Τον αγαπάς. Δίδυμοι είσαστε. Μούτε στον εαυτό σου θέλεις να το πεις. Μα δεν συγχώρησες. Αυτό σε βασανίζει. Σπήλωσε το όνομά σου. Την τιμή. Την οικογένεια. Και δεν το βάσταξες αυτό ποτέ. Ποτέ σου δεν νοιάστηκες γι' αυτό. Πάντα περήφανος και σκληρός. Ούτε το αίμα σου δεν καταδέχεις εσύ. Κι ύστερα να ρωτιόμαστε γιατί μας χτύπησε έτσι ο Θεός. Καλά. Καλά, Παρασκευή. Ησύχασε. Θα πάω σε αυτόν τον Άγιο που λες. Αλήθεια. Θα πας. Θα το κάνεις αυτό. Ναι, Παρασκευή. Τα πάντα θα έκανα για τον Αργύρι μας. Δεν είναι μόνο δικό σου παιδί. Είναι και δικό μου. Κι ίσως εγώ να πονάω περισσότερο. Πότε θα φύγεις? Αύριο. Σήμερα. Τώρα, τώρα. Ζωντανός. Και βλέπει, λένε, έχει χάρισμα. Πλησίασε, παιδί μου. Μη φοβάσαι. Άνθρωπο αμαρτωλό κοιτάζεις. Όχι το Θεό. Πες μου πρώτα το όνομά σου, παιδί μου. Έτσι όπως σε γνωρίζει ο Θεός, Παναγιώτης. Δύναμη, Κύριε. Παναγιώτης. Το όνομα της Παναγίας, της μητέρας μας. Λοιπόν, Παναγιώτη, φαίνεσαι ταραγμένος.
Δύο είναι αυτά που βασανίζουν του ανθρώπου την ψυχή. Ο πόνος και η ενοχή. Ποιο από τα δύο έχεις εσύ? Και τα δύο. Και τα δύο, Άγιε του Θεού. Και ποιο από τα δύο ήρθες να μου πεις? Τον πόνο. Τον πόνο, Γέροντα. Είμαι πατέρας. Και το μικρό μου το παιδί. Το στερνό παιδί μου. Ο Αργύρης. Ναι. Ο Αργύρης. Χαριτωμένο παιδί. Ήρεμο. Ναι. Λοιπόν, τι έπαθε ο Αργύρης? Πεθαίνει. Πεθαίνει, γέροντα. Πεθαίνει ο Αργύρης μου. Το παιδάκι μου. Το φως μου. Η χαρά μου. Αρρώστησε έτσι ξαφνικά. Έπεσε κατά γης. Και ελπίδα δεν μας δίνουνε καμιά. Δεν ξέρουν τίποτα. Το είδαν οι καλύτεροι γιατροί. Πεθαίνει το παιδί, πεθαίνει. Εγώ, Άγιε Γέροντα, το κρίμα μου, με τιμωρεί ο Θεός από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε εκείνο το παιδί. Ίδιο, ολόιδιο με εκείνον. Να το βλέπω και να καίω. Να μην ξεχνώ ποτέ. Εγώ, Άγιε Γέροντα, με τιμωρεί ο Θεός. Μα τι έφταξε το παιδί? Το παιδί τι φταίει? Και η Παρασκευή η γυναίκα μου τι φταίει και εκείνη? Και τα παιδάκια μου. Η Φωτεινή έχει παλαβώσει. Με κοιτάει σαν χασί. Η Κατερίνα κλείστηκε στο δωμάτιό της. Και κλαίει. Κλαίει για τον αδερφό της. Τι φταίνε εκείνα, γέροντα? Ας ήμουνα εγώ. Εγώ να βασανίζομαι. Το σώμα το δικό μου να λιώνει, να πονά, να καίγεται. Γιατί να είναι ο Αργύρης μου γέροντα, γιατί? Γέροντα, λιγότερο θα υπέφερα αν ήμουν εγώ. Τώρα εκδικείται εκείνος πια. Φόλιασε μέσα στου παιδιού μου το κορμί από τη μέρα που γεννήθηκε. Τώρα εκδικείται εκείνος. Ήρθε η ώρα του. Ποιο
Ποιος είναι εκείνος, Παναγιώτη? Ο αδερφός μου. Ο Βασίλης. Τον ξέρεις. Τον ξέρεις, Γέροντα. Ο Γέρον Βυσαρίων δεν ξέρει κανένα Βασίλη. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει το παιδί, Γέροντα. Με έστειλε η Παρασκευή να σου ζητήσω να προσευχηθείς. Μα είναι μάταιο. Γιατί, παιδί μου? Γιατί, σου είπα, με τιμωρεί ο Θεός. Φοβάσαι το Θεό, Παναγιώτη? Νομίζεις πως υπάρχει για να τιμωρεί? Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη και συγχώρεση. Είναι μακρόθυμος ο Θεός, παιδί μου. Δεν ξέρεις, Γέροντα. Δεν ξέρεις το κρίμα μου. Γι' αυτό τα λες αυτά. Μπορεί, όπως τα λες, να μην ξέρω το κρίμα σου. Ξέρω όμως το Θεό μου, Παναγιώτη. Τόσα χρόνια του δουλεύω. Και σου λέω, όχι, δεν τιμωρεί ο Θεός. Παιδαγωγεί και περιμένει τη μετάνοια. Σε περιμένει, Παναγιώτη. Σε περιμένει στο εξομολογητήριο. Γι' αυτό αρρώστησε το σπλάχνο σου. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Όχι, Παναγιώτη. Δεν θα πεθάνει ο Αργύρης. Αύριο, τέτοια ώρα, το παιδί σου θα είναι καλά. Θα σου το δώσει πίσω ο Θεός για να σου δείξει πως είναι μακρόθυμος. Σε περιμένει στη μετάνοια. Εδώ, Παναγιώτη. Γέροντα. Αύριο, Παναγιώτη, σε περιμένει ο Θεός. Μα, Γέροντα. Πήγαινε τώρα, παιδί μου. Πήγαινε. Κουράστηκα που είμαι γέρος άνθρωπος. Συμπάθαμε. Ξέρεις ποιος είμαι, Γέροντα. Δεν ξέρεις. Πας στην ευχή του Θεού, παιδί μου. Ευχαριστώ.
Ιησού μου αγαπημένο. Κύριε Πατέρα μου. Μη. Μη Κύριε. Πατέρας είσαι. Ξέρεις πως νιώθει ένας πατέρας για το σπλάχνο του. Μην παίρνεις το παιδί το αδερφό μου. Σε παρακαλώ, Κύριε. Συγχώρα με, Θεέ μου. Πώς το τολμώ να σου ζητώ ένα θαύμα. Εγώ ανάξιος. Στο παιδί του θα απελπιστεί εντελώς. Θα σε φοβάται, Κύριε. Θα νομίσει πως τον τιμωρείς. Ποτέ δεν θα γύρισει στην αγάπη σου, Κύριε. Ποτέ. Ανέξουμε τον άθλιο, Κύριε. Πώς τολμώ να δασκαλεύω το Θεό μου. Εγώ, η λάσπη, ο πυλός. Συγχώρα με, πατέρα μου, συγχώρα με. Κύριε, θυμάσαι, Κύριε. 30 χρόνια πριν ήμουν σε ένα άλλο κελί και ήμουν πάλι εδώ αντίκρισο. Σε κοίτασα, με κοίτασες κι εσύ. Μια χάρη που ζητούσες από το Σταυρό. Με πόνο με οικέτευες. Συγχώρα τον παιδί μου έλεγες. Συγχώρα τον. Θυμάσαι. Έπεσα κάτω με λυγμούς. Δεν μπορώ, Κύριε. Σου φώνασα. Δεν τον μπορώ. Πονάει αυτό που μου ζητάς. Κι όμως εσύ επέμενες. Μια χάρη μου ζητούσες, Κύριε, γιατί μ' αγάπαγες. Κι εγώ, θυμάσαι, Κύριε, πάλεψα για να σου κάνω το χατήρι σου. Μα τόσανε τα σωθικά μου κάτω από το Σταυρό. Θυμάσαι. Φορά που προσευχήθηκα για εκείνον, υποθύμησα, σωριάστηκα στη γη. Για σένα, Κύριε, για να σου κάνω το χατήρι σου. Δια τους λόγους των χιλέων σου. Εγώ με φύλαξα οδούς σκληράς. Τώρα, 30 χρόνια ύστερα, στέκομαι, Κύριε, στέκομαι πάλι εδώ,
Αντίκρισο. Να χάρη, Κύριε. Κάμε καλά το παιδί του αδερφού μου. Σώσε τον, Κύριε. Σώσε τον. Για να δούμε τι γίνεται ο γέροντας. Από την Κυριακή έχει να κατέβει στη Βονή. Παπουλιάκου, άκου, τι είναι αυτό μες στην ησυχία. Προσεύχεται. Κλαίει ο Βυσαρίωνας. Άκου τον, Κύριε. Άκου τον. Πάμε, Δαμιανέ. Δεν είναι ώρα να τον ενοχλήσουμε. Κάνε το καλά. Μόνο για την αγάπη σου. Άλλαξε γνώμη, Κύριε. Μετάνιωσε. Ήμασταν πάνω από το παιδί σας. Η κατάστασή του συνεχώς χειροτέρευε. Η πίεσή του έπεφτε. Η καρδιακή λειτουργία χρειαζόταν καρδιοτόνωση. Τα νεφρά του υπολειτουργούσαν. Οι ελπίδες μας ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τη ζωή άρχισαν να χάνονται. Συνεχίσαμε τις προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα και περιμέναμε το μοιραίο. Ξάφνου, τα ξημερώματα γύρω στις 6 θα ήταν. Η γραμμή στο μόνιτορ ξεκίνησε πιο ζωηρά. Κοντεύουμε, είπα με θλίψη. Η τελευταία αναλαμπή πριν από το θάνατο. Σταύρωσα το παιδί να πάει αναπαυμένο στον παράδεισο. Όμως η γραμμή στο μόνιτορ ανέβαινε όλο και πιο ζωηρά. Τα βλέφαρά του παίξανε 1, 2, 3 φορές. Η αναπνοή του επανορχόταν κανονική. Η πίεσή του ανέβαινε. Πώς να το πω, σαν να έχει δώσει κάποιος ένα ευνίδιο πρόσταγμα στο σώμα του παιδιού και εκείνο άρχισε να λειτουργεί όπως και πριν. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Δεν βγήκα έξω να σας πω. Μη δώσω ψεύτικες ελπίδες, σκέφτηκα. Φτάσαμε στις 9. Είπα να εξετάσουμε λεπτομερώς τα πάντα. Ήτανε όλα φυσιολογικά. Το παιδί σας τώρα αναρρώνει σταθερά. Ξεπέρασε τον κίνδυνο. Ήδη το βγάλαμε από τον αναπνευστήρα. Αν συνεχίσει έτσι και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει, σε λίγες ημέρες θα το έχετε στο σπίτι σας υγιέστατο. Τώρα, πώς έγινε αυτή η αλλαγή προς το καλύτερο, επιστημονικά
δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό στην επιστήμη έχει ένα όνομα. Το λέμε θαύμα. Έχω δει κι άλλα τέτοια, αρκετά. Μα το σημερινό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Υπάρχει Θεός, κύριε Κρανιά. Είδες, Παναγιώτη, ο Θεός. Ο Θεός, Παναγιώτη, είδες. Μας λυπήθηκε ο Θεός. Έλα, παιδί μου. Έλα, Φωτεινή. Έλα. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Ναι. Ο Θεός. Ναι. Ο Θεός. Εμένα. Εμένα θαύμα ο Θεός. Γύρισε ακόμη, ώρα γύρισε από το παιχνίδι. Ανησυχώ. Άφησε εδώ το παιδί. Αφού σου είπε ο Αλεξιάδης, είναι υγιέστατο. Σωστά. Ξέρεις, Παναγιώτη, αυτόν τον γέροντα, τον Άγιο, σκέφτομαι μήπως πρέπει να πας να τον ευχαριστήσεις. Θα πάω. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Λέω να φύγω αύριο, Κυριακή. Πάρε και το παιδί μαζί σου, να το δει. Όχι, όχι. Γιατί? Άλλη φορά. Θέλω να πάω μόνος μου Παρασκευή. Θέλω να εξομολογηθώ. Αλήθεια? Να πας. Και βέβαια να πας. Να συζητήσεις με τον γέροντα. Πες του. Συμπάθαμε, Ευρωπαναγιώτη. Πες του για τον αδερφό σου, τον Βασίλη. Τόσα χρόνια βασανίζεσαι. Γι' αυτό θα πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Μπαμπά, γιατί σήμερα έφυγε η μαμά? Δεν είπαμε. Σήμερα είναι 24 Αυγούστου. Γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος στη Ζάκυνθο. Έχει μεγάλο πανηγύρι εκεί. Μα πού είναι? Δεν σου έδωσα την εικονίτσα του? Νάτι. Έτσι, μπράβο. Μπαμπά, τι κάνει εδώ ο Άγιος Διονύσιος? Συγχωρεί το φωνιά του αδελφού του, παιδί μου. Τον εξομολογεί. Μπαμπά, υπάρχουν και σήμερα Άγιοι? Υπάρχουν, παιδί μου. Υπάρχουν και σήμερα Άγιοι. Ήρθες, Παναγιώτη. Έλα, κόπιασε, παιδί μου. Λοιπόν, είναι καλά ο Αργύρης? Ναι, γέροντα. Οι προσευχές σου τον ανέστησαν. Σε ευχαριστώ, Άγιε του Θεού. Σε ευχαριστώ. Το Θεό να ευχαριστείς, παιδί μου. Εκείνος είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Γέροντα, είπες πως με περιμένει ο Θεός. Με περιμένει στη μετάνοια. Ήρθα, λοιπόν. Εξομολόγησε με, γέροντα. Το θέλεις αλήθεια αυτό, παιδί μου? Πηγάζει από μέσα σου? Ναι, γέροντα. Και αν δεν τα πω σε σένα, θα πάω στην πλατεία του χωριού να τα φωνάξω, να τα μάθουν όλοι. Όλοι. Έλα. Κάθισε, παιδί μου. Σ' ακούω, παιδί μου. Άγιε του Θεού, εγώ, ο Παναγιώτης ο Κρανιάς, σκότωσα πριν από 30 χρόνια έναν άνθρωπο. Και με τη σιωπή μου έστειλα έναν αθώο στη φυλακή. Τον αδερφό μου. Ανάσταση Ιησού. Ανάσταση. Έστειλα στον άγγελό σου στη Γεστημανή μου να σκουπίσει τον υδρότα, να κυλήσει τον ογκόλυθο. Αυτή είναι η Κυριακή. Η Κυριακή μου, Κύριε. Αμάρτησα στο Θεό. Στον εαυτό μου. Στον άνθρωπο που του πήρα τη ζωή. Στην αρχοντή, στη μάνα μου, που έσφυσε σαν το κερί, στη γυναίκα, στα παιδιά, μα πάνω απ' όλα αδερφό μου, Άγιε Γέροντα. Στον αδερφό μου. Τον έκλεισα στη φυλακή. Του χάλασα τη ζωή. Τον κατέστρεψα.
Δεν έχει άλλο πιο αμαρτωλό από μένα, γέροντα. Κανέναν. Δεν την αξίζω τη συγγνώμη του Θεού. Ούτε το θαύμα άξιζα. Όμως εκείνος έδειξε σε μένα τον τρισάθλιο τη μακροθυμία του. Γι' αυτό και εγώ τολμώ. Ρίχνω τη ρυπαρή μου ψυχή στο έλεος του και στη δική σου κρίση, Άγιε του Θεού. Ησύχασε τώρα, παιδάκι μου. Τα δάκρυά σου έχουν ξεπλύνει όλες τις πληγές. Και να το ξέρεις, εκεί που η αμαρτία του ανθρώπου είναι βαριά, εκεί είναι ακόμα πιο μεγάλη η αγάπη του Θεού. Τόση καταλάβεις δεν μπορείς. Σμίγει το αίμα του με το δικό μας δάκρυ και μας λούζει την ψυχή και γίνονται οι πιο μεγάλοι αμαρτωλοί, οι πιο μεγάλοι άγιοι. Αυτός είναι ο Θεός μας, Παναγιώτη. Θεός της μεταμόρφωσης. Έλα τώρα. Σκύπησε να σου διαβάσω την ευχή. Κύριε ο Θεός ημών, ο το Πέτρο και την Πόρνη δια δακρύων αμαρτιών άφε συνδωρισάμενος και των τελώνην τα ίδια επιχνώντα πτέσματα δικαιώσας, πρόσδεξε την εξομολόγηση του δούλου σου Παναγιώτου και ήτι επλημέλησεν εκούσιον ή ακούσιον αμάρτημα εν λόγω ή κατά διάνοιαν, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Σιγαρή ο μόνος έχουν εξουσία να φιένει αμαρτίας και εσύ την δόξα να αναμπέμπαμεν. Συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σήκω, παιδί μου. Τώρα να κοινωνήσεις, Παναγιώτη. Να κοινωνήσεις για να στηριχτείς. Τώρα, πατέρα, προτού να κοινωνήσω, θα αποκαταστήσω όσα χάλασα. Θα πάω στην αστυνομία και θα ομολογήσω ό,τι έκανα. Να βγάλουνε τον αδερφό μου από τη φυλακή και να μπω εγώ μέσα. Όχι, όχι, Παναγιώτη. Δεν θα το κάνεις αυτό. Γιατί? Έχεις γυναίκα και παιδιά. Μην το ξεχνάς. Εδώ κατεβάσαμε τον ουρανό στη γη για να ζήσει ο Αργύρης. Δεν θα το σκοτώσεις τώρα εσύ, ο πατέρας του, παιδάκι 12 χρονών. Δίκιο έχεις, πατέρα. Δίκιο. Έχω οικογένεια, παιδιά. Δεν είναι δίκιο.
Μα ο αδερφός, τι θα γίνει με τον αδερφό μου? Πώς θα τα αντέξω να είναι μες στη φυλακή? Δεν είναι στη φυλακή ο αδερφός σου, Παναγιώτη. Ξέρεις, γέροντα, ξέρεις που είναι ο Βασίλης? Πού είναι, γέροντα, πού είναι? Έστω, δεν είναι πια στη φυλακή, μα θα ζει στιγματισμένος, πεταμένος. Θα τον ξέρουν για φωνιά, θα τον περιφρονούν. Πώς να το επιτρέψω αυτό, Άγιε? Άγιε του Θεού, πώς να το επιτρέψω? Δεν τον περιφρονούν τον αδερφό σου, Παναγιώτη. Ξέρεις, γέροντα, που είναι ο Βασίλης? Πες μου, να πάω να τον βρω. Να πέσω κατά γης, να του φιλήσω τα πόδια, να τον παρακαλέσω να με συγχωρήσει. Πες μου, Άγιε του Θεού. Πες μου, Άγιε γέροντα, σπλαχνίσου με. Μη με βιάζεις, Παναγιώτη. Το χάρισμα που λες πως έχω δεν βιάζεται. Το δίνει όσο και όπως θέλει ο Θεός. Δηλαδή θέλεις να μου πεις, δεν ξέρεις? Όχι, πατέρα. Ξέρεις. Πήγαινε, Παναγιώτη. Και με τον αδερφό μου? Τι θα γίνει με τον αδερφό μου? Άφησε το στο Θεό, Παναγιώτη. Αν θέλει ο Θεός, θα βρεις τον αδερφό σου όπως θες. Γιατί με βασανίζεις, γέροντα? Γιατί σιωπάς? Δεν μου λες. Είναι ή ο Παναγής? Ο Παναγής, το Άγιο Όρος. Ο Άγιος είναι. Άγιε, σε ξαναβρίσκω επιτέλους. Πάνω που ερχόμουν να σε γυρέψω από το γέροντα. Πού χάθηκες? Έτσι κάνει ο κόσμος. Κάνετε λάθος, κύριε. Παραγνωρίζετε. Τι λες, βρε Άγιε? Δεν με αναγνώρισες. Ο Γιάννης είμαι, ο Ζερβός, ο φίλος σου. Κάνετε λάθος, δεν σας ξέρω. Τι έγινε, μωρέ? Με κάκιωσες και κάνεις πως δεν με γνωρίζεις? Γι' αυτό ότε ένα τηλεφώνημα. Τότε με τη βιντεοκασέτα με ξέγραψες από φίλο σου. Δεν το ήθελα, βρε Άγιε. Δεν το ήθελα. Κάνετε λάθος, κύριε. Γεια στάσου. Δεν είσαι εσύ ο Άγιος. Ο άλλος είσαι εσύ, ο Παναγής. Ο άλλος είσαι, ο Παναγής. Πώς το έκανες αυτό, βρε? Πώς το έκανες αυτό στον αδελφό σου? Ε, μου λες? Ποιος είστε, κύριε? Πώς ξέρετε τόσα πράγματα για μένα και τον αδελφό μου? Άλλαξες. Πώς άλλαξες εσύ? Ημέρεψες. Τώρα είσαστε ίδιοι. Ίδιοι με τον Άγιο. Μετάνιωσες. Αυτό είναι. Μετάνιωσες. Ναι. Μετάνιωσα. Αληθινά μετάνιωσα. Αλλά εσείς ποιος είστε, κύριε? Έλα. Πάμε να καθίσουμε να σου τα πω από την αρχή να καταλάβεις. Πάμε. Έλα.
Είμαι ο Γιάννης ο Ζερβός, ο συγκρατούμενος του αδελφού σου στο κελί. 6 χρόνια κάναμε μαζί και μου τα είπε όλα. Για σένα, για τη νύχτα εκείνη, για την αρχοντή. Θα με μισούσε. Με μισούσε ο Βασίλης. Γι' αυτό μίλησε σε εσάς. Σε μισούσε. Όχι. Τι λες. Σε λάτρευε. Είχε διαρκώς το όνομά σου στα χείλη του. Μ' αυτό ξυπνούσε και μ' αυτό κοιμότανε. Κύριε, ελέησε τον Παναγιώτη, έλεγε. Ακόμη και μέσα στον ύπνο του σε μνημόνευε. Ήξερα το όνομά σου από τις προσευχές. Ρωτούσε μάθω ποιος είσαι και τι έκαμες. Με είχε συγχωρήσει λοιπόν. Αυτό μου λέτε. Με συγχώρησε. Μα πώς. Έλατε. Αυτό λέω κι εγώ. Πώς. Μα τέλος πάντων. Σε είχε συγχωρήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όχι μόνον αυτό. Σε είχε στο χέρι. Μπορούσε να σε βάλει μέσα και εκείνος να ελευθερωθεί. Είχα φροντίσει εγώ γι' αυτό. Εσείς, τι σχέση είχατε εσείς, τι κάνατε? Θυμάσαι τότε στα Ζαγοροχώρια? Ήρθες με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου στην ταβέρνα μας. Ήμουν ο σερβιτόρος που σας εξυπηρέτησα. Θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι κανένα σερβιτόρο. Σωστά. Πού να θυμάσαι έτσι όπως ήσουν εσύ. Εσύ κοιτούσες, μα δεν έβλεπες. Εγώ όμως αναγνώρισα με μιας. Βλέπεις, είσαστε ίδιοι με τον Άγιο. Έγινα σκιά σου. Άκουγα ό,τι έλεγες. Και στις 16 του Δεκέμβρη, σαν είπες πως θα πας στην Πελοπόννησο, σ' ακολούθησα. Ήξερα που θα πας και σ' ακολούθησα. Σε είδα να τριγυρίζεις σαν τρελός έξω από το σπίτι του κακού. Σας άκουσα. Είδα την αρχοντή. Σας πήρα με την κάμερα. Έτρεξα στον αδελφό σου. Ανήμερα πρωτοχρονιά. Δώρο για τη γιορτή σου, του είπα. Λευτερώνεσαι. Εκείνος ανέμαθε τι είχα κάνει. Θύμωσε. Αγρίμη έγινε. Δεν τον ξανάδα έτσι έξαλλο. Τι έκανες, βρε αθεόφοβε, μου έλεγε. Τι έκανες. Θα πάρεις τούτο το διαβολεμένο πράμα και θα το ρίξεις στη φωτιά. Δεν θα απομείνει τίποτα. Φώναζε. Και δεν θα πλησιάσεις ξανά ποτέ τον αδερφό μου. Ακούς. Έτσι μου έλεγε. Βασίλη. Βασίλη, αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Μετάνιωσες, μωρέ. Μα πρέπει να βρούμε το Βασίλη σου οπωσδήποτε. Για αυτή την ώρα ζούσε ο Άγιος. Μέρα και νύχτα την περίμενε. Και μένα ξέρεις τι μου ζήτησε για να του δείξω την αγάπη μου. Να μνημονεύεις τον αδερφό μου, έλεγε, μέρα και νύχτα. Να προσεύχεσαι, να μετανιώσει, να τον σώσει ο Θεός. Τώρα, πού είναι τώρα. Οικέτεψα τον γέροντα να πει, σιωπή, τίποτα. Ήσουν στο Βυσσαρίωνα. Ναι, από εκεί έρχομαι. Με εξομολόγησε. Λένε ότι είναι Άγιος. Είναι. Έσωσε το παιδί μου, τον Αργύρη μου. Τι έπαθε ο Αργύρης? Τίποτα. Δηλαδή, αρρώστησε βαριά, του θάνατά, αλλά τώρα είναι καλά. Τον έσωσαν οι προσευχές του Βυσσαρίωνα. Τι λες,
Λένε ότι βλέπει. Ναι, βλέπει. Αλλά δεν μου λέει. Δεν μου λέει που είναι ο αδερφός μου. Τον οικέτεψα. Αλλά είναι αλήγιστος. Ίσως να θέλει να σε δοκιμάσει. Λοιπόν, θα πάμε μαζί στο καλύβι του. Ούτως ή άλλως, κι εγώ γι' αυτό ήρθα. Για να δω από κοντά την αγιοσύνη του και να τον ρωτήσω για τον αδελφό σου, που τόσα χρόνια τον ψάχνω κι είναι σαν να τον έχει κρύψει γη. Θα πάμε και οι δυο μαζί στο καλύβι. Εσύ θα μείνεις απ' έξω. Μόνο εγώ θα μπω. Μονάχος μου. Εμένα, αν ξέρει που είναι ο Βασίλης, θα μου πει. Ήμουνα ο καλύτερός του φίλος. Αδελφός του, πες. Σε μένα θα τα πει. Κι εγώ θα βγω και θα σου φανερώσω ό,τι έμαθα. Πρέπει να βρω τον Άγιο οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, πάμε. Λοιπόν. Μην κάνεις έτσι. Θα τον βρούμε. Θα μας πει ο γέροντας. Άντε, κουράγιο. Στην πόρτα. Να ακούς αν γίνεται, αλλά να μην σε βλέπουν από μέσα. Άγιε! Άγιε! Εσύ είσαι ο Βυσσαρίων! Ζερβό! Ζερβό μου! Βίλε μου! Παιδάκι μου! Εσύ είσαι ο Βυσσαρίων. Έπρεπε να το φανταστώ. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν. Άγιε φίλε μου. Άγιε αδελφέ μου. Βασίλη. Βασίλη. Αδελφέ μου. Άγιε. Είδες, Άγιε. Είδες. Μα ξέρεις ο Θεός. Να σου τον φέρω εδώ μετανιωμένο. Όπως μου το ζήτησες. Σήκω. Σήκω, Παναγιώτη. Ανάσταση, Ιησού. Ανάσταση. Έστειλε στον άγγελό σου στη γεστημανή μου να σκουπίσει τον υδρότα, να κυλήσει τον αμπόρυθο. Αυτή είναι η Κυριακή. Η Κυριακή μου, Κύριε. Μην απολύσεις τον δούλο σου, Δέσποτα. Κατά το
ρήμα σου. Γνωρίζω αυτό που γυρεύω.